Κύριε Γραμματέα, ότι θεωρώ σίγουρη την απάντησή σας σε σχέση με αυτά τα διλήμματα. Ότι είναι ψευτοδιλήμματα, αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έτσι είναι, είναι ψευτοδιλήμματα. Ναι. Όμως, επειδή έγινε και ένα σχόλιο, όταν θέσατε κάπως την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ για το ζήτημα των προοδευτικών μετόπων με ενάντια στον φιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Μπορεί να έχουν μια διαχρονική ισχύ τέτοιες τακτικές, να τις έχουμε ξαναδεί δηλαδή και από άλλα κόμματα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένας τόσο καινοτόμος στην τακτική του κοροϊδίας και εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχει πείρα με βάση τα τελευταία χρόνια, που μια τέτοια γενική τακτική μπορεί να την καταλάβει πλέον και ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να μην ασχολείται και με την πολιτική από το πρωί μέχρι το βράδυ ή με την ιστορία πολύ περισσότερο, και να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Δηλαδή, τα δίπολα μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Μα εδώ πέρα βλέπουμε μια φοβερή μετακίνηση των παλιών μνημονιακών που τότε η σημερινή μνημονιακή ήταν ενάντια και τώρα πάνε και φτιάχνουν πολιτικούς σχηματισμούς, προοδευτικά μέτωπα, με βάση το να μείνουν στην εξουσία και να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή την ίδια πολιτική. Ή το ζήτημα του όχι που μετατράπηκε σε ναι. Τόσα πολλά ότι είναι ίδιο, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, τα 10 χρόνια αυτή τη κρίση και των μνημονίων. Ναι. Είναι το ίδιο το 2009 με το 10, με το 11 που νομίζω ήταν η κορύφωση τη κρίση και το 12 με το 2019. Είναι ίδιο, για παράδειγμα, το να έχουν καταργηθεί συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις και να επανέρχονται. Είναι ίδιο το να υπάρχει. Νομίζω πουθενά στον κόσμο δεν υπήρχε αυτό, ούτε στη Χιλή του Πινοσέτ. Ο υποκατώτατος μισθός για εργαζόμενους κάτω των 25 χρόνων και τώρα να αυξάνεται αυτός κατά 26% και για τους υπόλοιπους με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτατου. Από το 2010 μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι το ίδιο ιδιαίτερα για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, που χρόνο το χρόνο, και αυτό συνεχίστηκε και το 2017, συνεχίστηκε και το 2018, συνεχίστηκε και το 2019, και θέτω μόνο ένα στοιχείο. Των τελευταίων ημερών. Πόσο έχουν αυξηθεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη κάτω των 500 ευρώ στην εφορία. Τωρινές, να μου απαντήσει, αυτό να το βάζετε στο τραπέζι, αλλά πρώτα να μου απαντάτε. Για όλη τη δεκαετία αυτή. Ναι, ναι. Είναι μια δεκαετία που τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν προς το χειρότερο. Και πάντα το βασικό ερώτημα σε αυτή την χειροτέρευση ήταν. Το έστω και λίγο καλύτερα δεν θα είναι. Το μικρότερο κακό που λέμε εμείς. Η απόδειξη είναι ότι το μικρότερο κακό αποδείχτηκε και αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί δυστυχώς το τελικά το σκαλοπάτι για το μεγαλύτερο κακό. Για τα συγκεκριμένα που λέτε παράδειγμα. Δεν είναι το σκαλοπάτι για το μεγαλύτερο καλό. Δεν φαίνεται αυτό από πουθενά. Ναι. Δεν το αποδεικνύει τίποτα αυτό. Δηλαδή, να σας πω μείωση, το ζήτημα δηλαδή, του κατώτατου μισθού και του υποκατώτατου που θέσατε. Πέραν το ότι υπάρχει μια παράμετρος που μπορούμε να συζητήσουμε ότι υποκατώτατος μισθός παραμένει όχι με τον νόμο αυτόν, τον απαράδεκτο νόμο του 2012, αλλά τα παιδιά που είναι στη μαθητεία, στην πρακτική, που είναι και ειδικά για το έτος μαθητείας που τόσο διαφημίστηκε για τα ΕΠΑΛ το τέταρτο έτος, είναι απλήρωτη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε με πρόσφατα στοιχεία. Δεν έχουν πάρει τίποτα δηλαδή αυτό το πολύ διαφημισμένο έτος που θα σε βάλει μέσα στην αγορά και θα μάθεις καλά τη δουλειά. Και παραμένει για όλα αυτά τα παιδιά μικρότερο μεροκάματο από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που είναι στη μεγάλη πλειοψηφία, απόλυτα δηλαδή, νέοι άνθρωποι. Ακόμα και αυτός ο νόμος όμως, ο οποίος κατήργησε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο που και ο ΣΥΡΙΖΑ το διατήρησε 4 χρόνια, για να λέμε και όλη την αλήθεια, η μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Που καλό είναι να τα πάρουν οι εργαζόμενοι αυτά, εννοείται. Και δεν τους τα χάρισε κανένας, ούτε θα πούνε και ευχαριστώ. Mm-hmm. Που όχι μόνο τα δουλεύουν, όχι μόνο τα δικαιούνται, αλλά πρέπει να θέσουμε και το ζήτημα ότι πάλεψαν γι' αυτό. Και πάλεψαν πάνω από 500, αν θυμάμαι καλά, σωματεία που το αποφασίσανε, που δώσαν αγώνες μεγάλους. Ακόμα όμως και αυτός ο νόμος είναι ένας μνημονιακός νόμος. Είναι ένας νόμος που ακριβώς αυτό που είπατε καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή, συλλογικά εργαζόμενοι με την εργοδοσία να παλεύουν για να αυξήσουν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους. Είναι ένας νόμος, επομένως, συγγνώμη, ναι, που μπορώ να σας προλάβω και σε κάτι που σκέφτεται ο κόσμος, να το ρυψοκινδυνεύσουμε αυτό παράδειγμα με το να βγει η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Μα είναι ένας νόμος ο οποίος de facto είναι ρυψοκίνδυνο, γιατί σου λέει θα πηγαίνει με βάση την κατάσταση της οικονομίας. Να κάνουμε όμως κουβέντα, γιατί προκύπτουν πολλά ερωτήματα με αυτά τα πολύ σημαντικά που λέτε. Αν δεν ήταν αυτό το μικρότερο καλό, κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει? Τουλάχιστον να δινόταν αυτό που και η πρόταση που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή. Και είναι πρόταση που, σας ξαναλέω, συζητήθηκε μέσα σε χώρους δουλειάς, πλατιά, μαζικά, και αγωνίστηκαν εκατοντάδες μαζικοί φορείς για να επιστρέψουμε στα 751. Τα 751.
που ήταν μέσα σε αυτά τα χρόνια, το 2010-2011. Ξέρετε ότι αυτό γίνεται παράλληλα με μια διαπραγμάτευση με τους έξω. Δηλαδή, θα ακούσατε ότι και με αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού αντέδρασαν οι αγορές, είναι το ίδιο διάστημα και το ομόλογο, λένε ότι δεν μπορεί να αντέξει, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα. Είναι μια στάθμιση που κάνεις μέχρι που μπορείς να αντέξεις αυτή την, δεν νομίζω την ότι διαπραγμάτευση. Τα... Εκτός κι αν δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λες εντάξει, θα τα δώσω, ίσως να δώσω και περισσότερα από αυτά. Γιατί κοιτήθηκε το μεγάλο ερώτημα. Εντάξει, πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό που βάζετε, ότι είναι μια φυλακή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Αν κάποιος δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του, τη χώρα μας, τον ελληνικό λαό, ως αγωνιστή λαό, ως λαό που διεκδικεί έξω από αυτή τη φυλακή, εμείς το καταλαβαίνουμε ότι, επειδή είναι και αρνητικός σχετισμός, όμως ότι χρειάζεται σύγκρουση, το συμπέρασμα αυτό είναι λέω. Καθαρό. Θα μπορούσε αλλά ενδεχομένως... δεν μπορεί στο όνομα το ότι βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από φορείς που είναι φορείς του κεφαλαίου. Υπάρχουν αντιδράσεις από εγχώριους φορείς του κεφαλαίου. Ενώσεις βιομηχάνων, εφοπλιστών, τα οποία και αυτά που μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση με χίλιους δύο τρόπους, με τη μαύρη εργασία, την ανασφάλιστη, με τις ατομικές συμβάσεις, με τους εργολαβικούς εργαζόμενους, μπορούν να τα παρακάμπτουν ή να τα ξεπερνούν κατά το δοκούν και όπως εκείνοι θέλουν. Το ζήτημα όμως και το ερώτημα που μπαίνει αντικειμενικά. Αυτή η κυβέρνηση, με βάση και αυτό το νόμο, και που το έκανε με ένα μνημονιακό νόμο που η Νέα Δημοκρατία τον έφερε στο προσκήνιο, και με όλη την υπόλοιπη πολιτική, αισθάνεται κανείς ότι αυτό είναι που την εμποδίζει? Είναι που την θα ήθελε να βελτιώσει ριζικά τη ζωή των εργαζομένων και την εμποδίζουν οι απ' έξω? Καθόλου οι απ' έξω. Όχι, εγώ δεν την εμποδίζει. Δεν είπα ότι τον εμποδίζει. Όχι, όχι, εγώ δεν εννοούσα αυτό στο ερώτημά μου. Την εμποδίζει η δέσμευσή τη να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς λέμε να βγάζει τη βρώμικη δουλειά. Άλλο ρώτησα. Τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, σε σχέση με εσάς, και όχι σε σχέση με την κυβέρνηση και αν διαπραγματεύεται καλά. Εσείς πώς θα μπορούσατε να καταφέρετε αυτά τα 750 ευρώ? Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός και αν πείτε ότι είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με ένα ολόκληρο σύστημα, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα βασικό βεβαίως, ένα θεμέλιο που έχει, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δίνονται, γιατί τώρα που μιλάμε, δίνονται μάχες συνδικάτων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μέσα σε αυτή τη φυλακή και κόντρα με θεούς και δαίμονες κυριολεκτικά, δίνεται μάχη για την ασφάλιση, δίνεται μάχη για την υγεία, γίνεται μάχη για την παιδεία. Αν είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά τα συμπεράσματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να φεύγουν μέσα από την πείρα μας. Τουλάχιστον διάκρινα στο λόγο του κυρίου Τσίπρα σε αυτές τις αναφορές για το τι κατάφερε η κυβέρνηση, τι τήρησε από τις δεσμεύσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ήταν το θέμα των ανασφάλιστων ανθρώπων, οι οποίοι τώρα απολαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας. Εκατομμύρια ήταν. Σε αυτό τι έχετε να πείτε? Εμείς λέμε ότι καλά, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία δεν χρειάζεται να την περιγράφουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε πουθενά. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς πρέπει να τα επισκεφτεί καταλαβαίνει το τέλμα το οποίο έχουν φτάσει και λόγω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, το πόσο ακριβό είναι ακόμα και και ένας ασφαλισμένος να διατηρήσει την υγεία του, να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, τα φάρμακα και όλα αυτά, γιατί παραμένει εμπόρευμα. Τώρα να πούμε αν είναι ένα θετικό μέτρο απέναντι σε όλα αυτά τα αρνητικά μέτρα τα οποία υπάρχουν και έχουν κατοχυρωθεί στην υγεία και στη συγκατάσταση που βιώνουμε παντού. Συγγνώμη, επιτρέψτε μας, είναι ότι ο αγώνας πρέπει να δυναμώσει για πιο συνολικά αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και να είναι και ο αγώνας και ενάντια και στο ασφαλιστικό Πινοζέτ και όλα αυτά. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία εξεγείρεται γιατί της έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ασκεί την ίδια πολιτική που θα ασκούσε και εκείνη. Εντάξει, διαφορές θα είχαν προφανώς, αλλά δεν είναι διαφορές προς όφελος που αφορούν τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Θα ήταν διαφορές ίσως επιχειρηματικών συμφερόντων και τα λοιπά που και οι δύο στηρίζουν με τα μπούνια. Της έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα, πώς έχεις πάρει σε ένα μωρό το γλυφιτζούρι και κλαίει και θέλει να το... και γι' αυτό δίνει τη μάχη της, επενδύοντας σε ακόμη πιο αντιλαϊκά μέτρα, όπως ήταν και τα πρόσφατα ανακοινώσεις για το ασφαλιστικό από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο λαός, για να το ενώσω και κάπως και τα δύο αυτά ζητήματα, πρέπει να μείνει εγκλωβισμένος ανάμεσα στη σκύλα και στη χάρυβδη. Επειδή έχετε και, έτσι, είστε και ειδικό στα θέματα των ναυτιλιακών και επειδή ήταν και έτσι σημαία στην διεκδίκηση τον αγώνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα το θέμα της φορολόγησης των εφοπλιστών, αυτά τα 75 εκατομμύρια που θα μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο με συμφωνία, με ένα συνυποσχετικό που υπέγραψαν οι εφοπλιστές με τον Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσαν να μην τα δίνουν. Ξέρετε πόσο και δεν είναι... τα έδιναν όλο αυτό το διάστημα, χάρη σε μια συνταγματική διάταξη που υπάρχει και είναι τελείως αναχρονιστική. Αλλά ένα θέμα που νομίζω θα πρέπει να το δουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις
συνταγματικής αναθεώρησης. Πάντως, με μια συμφωνία κυρίων, που μάλλον θα τηρείται, θα παίρνουν 75 εκατομμύρια στο Δημόσιο Ταμείο, τα οποία δεν έμπαιναν ποτέ μέχρι τώρα. Ξέρετε πόσο αναλογεί αυτό σε κάθε εφοπλιστή? Αναλογεί περίπου τα ναύλα από, για το ένα του καράβι μιας μέρας. Ή δύο ημερών, άμα είναι μια πιο ειδική περίπτωση. Τόσο αναλογεί. Για τον εργαζόμενο και τα δισεκατομμύρια που δίνει ο ελληνικός λαός και με όλες αυτές τις πολιτικές αυξάνονται και από τον τρέχον προϋπολογισμό προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ξέρετε πόσο είναι η εφορία του? Είναι αυτά που θα έπρεπε να πληρώνει 300 μέρες το χρόνο. Είναι αυτά που στερεί 400 μέρες το χρόνο για να μπορέσει να πληρώσει τον ένφια, για να μπορέσει να πληρώσει την φορολογία του εισοδήματος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και αν το πάμε και χρόνο με το χρόνο, αυτή η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Άρα η γενικότερη σύγκρουση που απαιτείται, η γενικότερη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού, που έχει πέραν των γενικών κατευθύνσεων για να ανοίξει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος, που όλα αυτά που παράγει ο λαός. Και πραγματικά έχουμε και έμπειρο επιστημονικό δυναμικό, εργατικό δυναμικό σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Να μπορεί να τα καρπώνει το ίδιο, που μιλάμε για μια ριζική αλλαγή του οικονομικού και του πολιτικού συστήματος. Αλλά το ζήτημα για την αύξηση φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου, 45%. Ούτε καν που μπαίνει σε συζήτηση. Κύριος, κάποια να τριχιάζουν. Κύριος Μητσοτάκης θέλει φοροαπαλλαγές για να κάποια να τριχιάζουν. Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας, σε συνέχεια και σε αλληλουχία μεταξύ τους, έχει διατηρήσει όλους τους νόμους φοροαπαλλαγών για τους εφοπλιστές. Όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής, κυρία Γεννηματά, προκειμένου όταν ήταν εδώ. Δεν το ρωτάω μόνο εγώ, το ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν είναι τόσο σαφές το μέτωπο που έχετε προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο το αντισύριζα μέτωπο που έχετε δημιουργήσει κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχω την ίδια αίσθηση ότι γίνεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι ο ιδεολογικός σας αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία, και ότι η ένταση στα επιχειρήματά σας και στο λόγο σας δεν είναι ίδια όταν αναφέρεστε στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι όταν αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ? Φαντάζομαι είχατε δεκάδες καλεσμένους και επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επικυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία. Που είναι βασική αιχμή πάντα το ποιος είναι στην κυβέρνηση και το η κριτική σε αυτόν που μας κυβερνάει. Ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, στις πολιτικές βασικά που εφαρμόζουν και στις προτάσεις που έχουν για τον ελληνικό λαό, βεβαίως θα ασκεί κριτική από τη σκοπιά των συμφέροντων του ελληνικού λαού. Από αυτή την άποψη, στη σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορείς να πηγαίνεις με χαλαρή κριτική, ειδικά όταν έχει κάνει όλα αυτά τα ζητήματα. Εσείς δεν θέλετε να ενδυναμώσετε την καταγραφή σας στο κοινό, δηλαδή να πάρετε περισσότερους ψήφους? Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως, αν ασκούσατε μια αντρημία κριτική μεγαλύτερη αντί στη Νέα Δημοκρατία, να έρχονται σε εσάς, να ψηφίσετε εσάς. Από εσάς φεύγουν αυτοί. Είπατε ιδεολογικός αντίπαλος. Ναι. Ενδεχομένως, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι πλούσιοι και ολιγάρχες που θα ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι, μικροεπαγγελματίες. Γιατί τους χάνετε αυτούς τους ψηφοφόρους? Δεν νομίζουμε ότι τους χάνουμε με αυτή την τακτική. Για μας, επειδή είπατε ιδεολογικός αντίπαλος. Για μας ιδεολογικός αντίπαλος είναι ένα συνολικό κοινωνικό πολιτικό σύστημα. Και αυτά τα κόμματα το υπηρετούν μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά του. Το υπηρετούν με το ΝΑΤΟ και τη στήριξη στο ΝΑΤΟ. Πού διαφωνεί? Να σας πω, εμείς θέλουμε να κάνουμε κριτική απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και που έχει κάνει τη χώρα ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Με νέες βάσεις, με νέες συμφωνίες οι οποίες οξύνουν τους ανταγωνισμούς στην περιοχή και την μπλέκουν σε επικίνδυνες περιπέτειες. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τα φέρνει αυτά. Πού διαφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα του ΝΑΤΟ και τη στρατιωτικοποίηση της Ελλάδας κατά αυτόν τον τρόπο? Για τα αμερικανικά συμφέροντα, για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Πού τους διαφοροποιεί, που στην ίδια πολιτική, που όμως την κυβέρνηση βεβαίως και πρέπει να δούμε την πολιτική που αυτή εφαρμόζει αυτές τις μέρες, στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Σας το επιστρέφει, βέβαια, εγώ κάνω τώρα τον δικηγόρο του διαβόλου. Σας το επιστρέφει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας λέτε ότι δεν διαχωρίζεται σε αυτό η Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε, σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τουλάχιστον στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών εσείς διαχωρίζεται ιδεολογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Φτάσατε δηλαδή ιδεολογικά να ταυτίζεστε με κάτι τόσο συντηρητικό ή και να έρχεστε και αντιμέτωποι με την κάποια στιγμή της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μεγάλη ιστορική αντίφαση. Δεν είναι καμία ιστορική αντίφαση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που έχει μείνει σταθερό στη θέση του από όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνεται δηλαδή λίγο από τα δεξιά. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Και να κατηγορούν ότι το ΚΚΕ δεν βοήθησε τις εθνικιστικές δυνάμεις, αυτοί που φέρανε μια συμφωνία η οποία αποτέλεσε το πάτημα και για τη Νέα Δημοκρατία να επενδύσει σε μια θολούρα εθνικιστική και να ψαρέψει σε αυτά τα θολά νερά, αλλά και για άλλες δυνάμεις της ακροδεξιάς όπως της Χρυσής Αυγής και άλλες. Που πήραν αέρα στα πανιά τους από τη συγκεκριμένη συμφωνία, κρύβοντας όλη τη μεγάλη ουσία που ήταν το θέμα του ΝΑΤΟ, του να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Που όπως αποδείχτηκε, αυτούς
που και οι δύο, και το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, έχουν καθορίσει ως προστάτες της χώρας μας, της ειρήνης και της ασφάλειας της χώρας μας, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι το BBC, ανοίγουν θέματα αλυτρωτισμών περί μακεδονικής μειονότητας, εθνότητας κτλ. Στη χώρα μας. Από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ταυτίστηκε με οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη, είτε στήριξε είτε δεν στήριξε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ταυτίστηκε με τα γνήσια τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού απέναντι σε μια παράδεκτη συμφωνία, που δεν ήταν το θέμα το όνομα. Το ζήτημα ήταν ακριβώς αυτό το θέμα με τον ΝΑΤΟ και την εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς, και που ανέδειξε και πάλεψε αυτό το ζήτημα. Και αν θέλει να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, το πάλεψε και μέσα στους χώρους δουλειάς και απέναντι σε φασιστικές δυνάμεις και μέσα στα σχολεία, στην προσπάθεια. Ναι, όντως, πρωτοστάτησε. Στην προσπάθεια την οποία έγινε να χυθεί εθνικιστικό δηλητήριο στους μαθητές. Έτσι, κάτι προς το τέλος της συζήτησης και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε ένας νέος άνθρωπος, είστε γραμματέας της νεολαίας. Αν θεωρείτε ότι αυτός ο λόγος γενικά, όχι μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά γενικά από τις πολιτικές δυνάμεις και από το κομματικό σύστημα, είναι τέτοιος που προσελκύει τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ένα μεγάλο μερίδιο των οποίων της ελληνικής νεολαίας βρίσκεται στο εξωτερικό, εργάζεται. Και αν έχετε και απήχηση, αυτό που λένε κυρίως τα αριστερά κόμματα, απεύθυνση στις νέες δυνάμεις. Γιατί τουλάχιστον οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε εκλογές, και αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, και είναι και ένα δημοσκοπικό έβριμα. Η αποχή είναι πολύ μεγάλη, κυρίως στους νέους, στις νεότερες ηλικιακά ομάδες. Και γιατί δεν καταφέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να διεισδύσει προς αυτές τις δυνάμεις, ενώ είναι μαχητικό, είναι αγωνιστικό. Ξέρετε ότι και την ΚΝΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η νεολαία δεν τους ξέρει ούτε μόνο τώρα που μας βλέπει από την τηλεόραση, ούτε αν διαβάζει κάποιο υλικό, τους ξέρει από τους χώρους τους. Ως πρωτοπόρους αγωνιστές που συγκρούονται για το παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να προκύπτει με την υπάρχουσα κατάσταση και τη λογική ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Τους ξέρει μέσα στα πανεπιστήμια που οι δυνάμεις ΚΝΕ είναι στη δεύτερη δύναμη. Οπότε από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι νέων ανθρώπων που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την ΚΝΕ, που μπορεί να έχει τις διαφωνίες, τις επιφυλάξεις, αλλά μπαίνει, αναγνωρίζει σίγουρα την καθαρότητα, τη στάση, αναγνωρίζει ότι απέναντι στη σημερινή απειλή που μπορεί να οθεί και στις απειλές ειδικά του αστικού πολιτικού συστήματος, δείτε με τις μεταγραφές, δείτε άλλα τέτοια ζητήματα, μπορεί να οθεί ένα νέο στο να λέει τι νόημα έχει να πάω να ψηφίσω, τι νόημα έχει να συμμετάσχω στα κοινά με τη στάση μου. Εμείς θέλουμε να το πούμε κάθε νέο ανθρώπου που μπορεί να το σκέφτεται, και έτσι είναι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που το σκέφτονται. Αφενός ότι η αποχή έχει δοκιμαστεί. Παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές 45%, αν θυμάμαι καλά, ήταν η αποχή, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν από νέους ανθρώπους, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτούς ήταν που στηρίξαν την ελπίδα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδανε ότι δεν άλλαξε ριζικά, δεν άλλαξε τίποτα, δηλαδή, σε σχέση πολύ, με την ελπίδα τους. Πολύ και καλά κάνετε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω αυτό για την αποχή. Ναι, ναι. Ότι δεν ήταν η αποχή εκεί την επόμενη μέρα. Όταν παίρνονταν νέα σκληρά μέτρα, όταν στα σχολεία πέφτανε οι σοβάδες, όταν στην υγεία επικρατεί αυτή η άθλια κατάσταση, όταν ετοιμάζεται νέο εξεταστικό σύστημα στα σχολεία, πολύ πιο σκληρό και που οθεί τον ανταγωνισμό των παιδιών, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα. Εγώ δεν αναφέρομαι στην ουσία του λόγου τόσο τις κομμουνιστικές νεολαίες, όσο στον αν για να αλλάξει η κατάσταση αλλάζει λίγο και ο τρόπος και τα εργαλεία που απευθύνεται η κομμουνιστική νεολαία. Έχει προσαρμοστεί, ας πούμε, στις νέες τεχνολογίες. Λέτε ότι είμαστε εκεί στους χώρους δουλειάς. Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι νέοι δεν είναι στους χώρους δουλειάς, γιατί δεν έχουν δουλειά. Δεν είναι εκεί, είναι στο σπίτι τους. Ναι. Είναι στο ίντερνετ. Δηλαδή πολλές φορές δουλεύουν και από το σπίτι τους μέσω υπολογιστή. Ή ψάχνουν για δουλειά, ή δεν είναι και πουθενά. Ακολουθεί αυτά τα νέα δρομολόγια η νεολαία, ή είναι προσαρμοσμένη σε ένα μοντέλο πιο παραδοσιακό και πιο. Έχουμε μορφές επικοινωνίας. Σταθερές. Και συνάντησης. Γιατί αυτό το, ο τόπος δουλειάς, συνάντηση είναι ο τόπος δουλειάς, μα δεν υπάρχει δουλειά για τους νέους. Περισσότεροι είμαι. Και είναι και οι τόποι άθλησης, είναι και οι τόποι πολιτισμού, είναι τα στέκια της νεολαίας. Παραμένουμε σε βασικές σταθερές που face to face επαφής, συζήτησης, που αναγνωρίζεις και ο ένας τον άλλον. Όμως νομίζουμε ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η ΚΝΕ είναι πρωτοποριακές στο διαδίκτυο. Μόνο τα ολιγόλεπτα αυτά βιντεάκια τα οποία κάθε τόσο προσπαθούμε να σχολιάζουμε την πολιτική επικαιρότητα, που δεν τα μπορούμε να τα πούμε κιόλα, νομίζω ότι κάνουν εντύπωση και χιλιάδες προβλήματα και έχουν πάρα πολλά θετικά σχόλια, δηλαδή, για τέτοιους τρόπους και άλλους τρόπους που βεβαίως μπορούμε να βρούμε. Από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στον παλμό και προσπαθούμε να βάλουμε τα δυνατά μας για να αποδείξουμε στη νέα γενιά ότι μαζί με το ΚΚΕ
δεν χρειάζεται να ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Mm-hmm. Μπορεί να απαιτήσει, με βάση αυτά που η κοινωνία παράγει, να ζήσει πραγματικά σύγχρονα, με σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, στη μόρφωση, στη δουλειά και τη ζωή. Αν αγωνιστεί. Είστε σε Θεσσαλονίκη για Ριωδία. Ναι. Για δώστε μας λίγο για το πρόγραμμα, έτσι, αν θα έχετε συνάντηση με ανθρώπους. Έχουμε διάφορες δουλειές στο πανεπιστήμιο, με μαθητές. Mm-hmm. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ. Και... καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, και βεβαίως. Το όνομα είναι πολύ γνωστό με ιστορία. Έτσι, για όποιους άσε να τρέξουν να δουν και ποιο είναι το ζεύγο Σαμπατιέλου. Το έλεγα εδώ στους συναδέλφους, στους νεότερους. Καλό είναι να διαβάζουμε βεβαίως και την ιστορία. Κύριος Αμπατιέλος, ένας νέος άνθρωπος, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, επανεκλεγής προσφάτως. Ναι, στο 12ο συνέδριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.